να μεγαλύτερα από την αντιμετώπιση των απορριμμάτων, την τουριστική προβολή της πόλης, την ανάπτυξη της πολιτιστικής της ταυτότητας. Τα δύο σημαντικά έργα τα οποία είναι εξαρτημένα από ειδικά τοπικά σχέδια τα οποία λειτουργούνται σε επίπεδο κυβέρνησης για να φέρουμε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και στο επίπεδο του ΠΑΟ, όπου θα τηρήσουμε τα χρονοδιάγραμμα τα οποία είχα θέσει το περασμένο Σεπτέμβριο. Τις εκκρεμότητες που έχουμε στην επόμενη μουσείο του πρώτου αυτόματος, η ατζέντα στη Θεσσαλονίκη είναι πάντα πλούσια και εξαιρετικά δημιουργική. Καθώς αφήνουμε πίσω με αυτή την πρώτη φάση αντιμετώπισης της πανδημίας, η υποχρέωσή μας είναι να ξαναβρούμε τον επόμενο τραυματισμό. Εκεί στρέφεται τώρα η μεγάλη μας προσοχή, να κοιτάξουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να καλύψουμε το χαμένο έδαφος μιας μεγάλης σύγκρισης που έχουμε απομονωθεί όλος ο κόσμος του 2020. Και βέβαια, η προσπάθεια σημαντικό ρόλο παίζει και ο τουρισμός, όπως είχαμε και για να πω και στην περιφέρεια, η Θεσσαλονίκη, η πρόεδρος της Μητάρης της Θεσσαλονίκη, είναι σε μεγαλύτερο από την Θεσσαλονίκη, όπως είναι το κίνημα. Μας είναι το κίνημα τότε από τις 15 Ιουλίου. Αυτή είναι η εκτίμηση να καλύψουμε πλήρως τα σύνορα μας με όλους τους πολιτικούς μας, όπως είναι το κίνημα, τον Χερσαίο, τον Τουρισμό και προς τη Θεσσαλονίκη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και με όλα τα εργαλεία που έχουμε δώσει στην θέση τη διαδικασία των χρηματιών, να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι αφενός θα έχουμε επισκέπτες, γιατί θα έρθουν στην Ελλάδα με ασφάλεια για αυτό το πρώτο μας θέμα. Αφετέρου, οι κοινωνικές υποδομές θα λειτουργήσουν με όσο το περισσότερο σκοπό, αξιοποιώντας τα εργαλεία τη ευέλικτη απασχόληση τα οποία έχουμε θέσει στην διάθεση των επαγγελματιών του κλάδου. Θέλω να πω, έχουμε μια μέρα μετά το άνοιγμα της εστίασης. Ξέρω ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που είναι ταυτισμένη με το παρόν φαΐ, με την καλή ζωή εν γέννη, και θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να κάνουμε και μια πόλη με την καλή παρέα. Θα έχουμε την ευκαιρία μετά να κάνουμε και μια βόλτα στο κέντρο της πόλης για να μιλήσουμε για τα επαγγελματίε του κλάδου. Ξαναβρίσκουμε σιγά σιγά το ρυθμό μας. Αλλά τρέχουμε πολύ γρήγορα.